Συμπολίτες μου, μόλις παρέδωσα στην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία εισηγούμε και επισήμως την διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εθνικών εκλογών την Κυριακή 21 Μαΐου, με την ουσιαστική ολοκλήρωση δηλαδή της πρώτης μας κυβερνητικής θητείας. Όπως εξ αρχής είχα δεσμευτεί και όπως πράγματι συμβαίνει. Γνωρίζετε καλά τις αλλεπάλληλες εξωγενείς κρίσεις που πέρασε και ξεπέρασε αυτά τα χρόνια η πατρίδα μας. Πρώτα, τις μεταναστευτικές εισβολές στον Εύρο, μετά την παγκόσμια πανδημία, αργότερα τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή έκρηξη και τη διεθνή ακρίβεια και καθημερινά τις εθνικές προκλήσεις ενός απρόβλεπτου γείτονα όπως η Τουρκία. Απέναντι σε όλα αυτά, η οικονομία και η κοινωνία μας έμειναν όρθιες. Και όχι μόνο. Γιατί με μια συνετή διαχείριση, η πολιτεία στήριξε εργαζόμενους και επιχειρήσεις, μειώνοντας ταυτόχρονα 50 φόρους και εισφορές, αυξάνοντας για πρώτη φορά ύστερα από 12 χρόνια τις συντάξεις και ανεβάζοντας το βασικό μισθό από τα 650 στα 780 ευρώ. Στο ίδιο διάστημα, δημιουργήθηκαν σχεδόν 300.000 νέες θέσεις εργασίας και η εθνική μας οικονομία αναβαθμίστηκε 12 φορές, ώστε η χώρα να βρίσκεται σήμερα πολύ κοντά στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Εξέλιξη που με τη σειρά της θα σημαίνει και ευθυνότερο δανεισμό για την ελληνική δημοκρατία, για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τα νοικοκυριά μας. Ο εθνικός αυτός στόχος, σε συνδυασμό με την ανάγκη ισχυρής εκπροσώπησης του τόπου διεθνώς, επιβάλλουν πολιτική σταθερότητα σε ορίζοντα τετραετίας. Γι' αυτό και συνιστά θέμα εξαιρετικής σημασίας, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Συντάγματος. Γιατί η Ελλάδα χρειάζεται καθαρή προοπτική στην πορεία της και καθαρές λύσεις στην ηγεσία της. Ελληνίδες, Έλληνες, είμαι σίγουρος ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε τη σημασία των στιγμών, καθώς η χώρα μας από ουραγός είναι ήδη πρωταγωνιστή στην Ευρώπη. Παρουσιάζει δυναμικό ρυθμό ανάπτυξης, αλλά και την μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας και του δημοσίου χρέους στην Ήπειρο, καταγράφοντας παράλληλα συνεχή ρεκόρ σε επενδύσεις, εξαγωγές, αλλά και έσοδα από τον τουρισμό της. Η κοινωνία μας πληρώνει χαμηλότερους φόρους και ένφια. Η εισφορά αλληλεγγύης έχει καταργηθεί, όπως ουσιαστικά δωρεάν έγιναν και οι γονικές παροχές. Οι πιο αδύναμοι ενισχύονται. Και μετά τις αυξήσεις στο ρεύμα, η πολιτεία υψώνει διαρκώς αναχώματα στην εισαγόμενη ακρίβεια. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα απαντά στις διεθνείς προκλήσεις και κατακτά τις εθνικές διεκδικήσεις. Σε 4 χρόνια, παρά τις δυσκολίες, έγιναν πολλά. Όμως μένουν να γίνουν πολλά περισσότερα. Ξέρω ότι παρά τα θετικά βήματα, οι μισθοί στη χώρα μας παραμένουν ακόμα χαμηλοί. Η δημόσια υγεία έχει ακόμα πληγές να γιατρευτούν. Το κράτος μας πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικό. Οι νέοι μας πρέπει να βρουν μεγαλύτερη φροντίδα. Αυτές ακριβώς θα είναι οι προτεραιότητές μας στη νέα μας θητεία. Η Ελλάδα πρέπει επίσης να εδραιωθεί ως γεωστρατηγική και ενεργειακή δύναμη, θωρακίζοντας τα σύνορά της από το μεταναστευτικό, αλλά και από κάθε άλλο κίνδυνο, και δυναμώνοντας τη φωνή της, που πλέον ακούγεται παντού, στο Αμερικανικό Κογκρέσο, στις Βρυξέλλες, αλλά και σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες. Πιστέψτε με, γνωρίζω καλά τις δυσκολίες, αλλά και τις επιτυχίες που είχαμε σε αυτό το πεδίο. Τα παραπάνω αποκτούν ξεχωριστή σημασία σε έναν αβέβαιο και ασταθή πλανήτη. Μπορεί τα δύσκολα να φέρονται πίσω μας, όμως σας διαβεβαιώνω, οι δυσκολίες δεν θα λείψουν. Συνεπώς, η πολιτική σταθερότητα γίνεται εθνική αναγκαιότητα και η τροχιά της προόδου μόνος δρόμος για την πατρίδα, άρα και καθοριστικό κριτήριο για την ψήφο μας αύριο. Συμπολίτες μου, μοιράζομαι μαζί σας τις σκέψεις μου με αφορμή τη σημερινή θεσμική διαδικασία. Με την ειλικρίνεια που σας μιλώ εδώ και 4 χρόνια και με ίσχυτη συνείδησή μου ότι έμεινα πιστό στο καθήκον, δίχως να κρύβομαι πίσω από τις άσχημες στιγμές, που πρέπει να γίνονται όλο και λιγότερες, και επιμένοντας τις καλές, που οφείλουμε να τις κάνουμε περισσότερες. Τον Ιούλιο του 2019 δεν υποσχέθηκα θαύματα, αλλά σχέδιο και σκληρή δουλειά, με συγκεκριμένες δεσμεύσεις, οι οποίες το 2023 είναι πια χειροπιαστή πραγματικότητα, ώστε σήμερα να αισθάνομαι πιο έμπειρος και πιο σίγουρος. Γιατί γνωρίζω καλύτερα τα προβλήματα
Κυρίως όμως γνωρίζω καλύτερα τις δυνατότητες του τόπου. Αυτές που μας οπλίζουν όλους με μια νέα αυτοπεποίθηση. Βαδίζοντας λοιπόν προς εκλογές, σας κοιτώ στα μάτια και δηλώνω αισιόδοξος για το αύριο. Αρκεί να μείνουμε ενωμένοι, μακριά από τα ψέματα, τη λάσπη και τα άδεια συνθήματα που θα μας πολιορκήσουν ξανά. Και αναγνωρίζοντας πόσο κρίσιμη είναι η κάλπη της 21ης Μαΐου. Για να συνεχίσουμε να προχωράμε μαζί. Σταθερά, τολμηρά και μπροστά.